Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Συνεχίζετε το ζωντανό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης 3. Για περισσότερο βέβαια από ένα μήνα είμαστε όλοι εργαζόμενοι εδώ, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις συχνότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να ρίξει μαύρο, το μαύρο που είδαμε όλοι εν μία νυχτή λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και το ζωντανό πρόγραμμα αλλά και τον αγώνα μας. Σήμερα το απόγευμα αποφασίσαμε να συζητήσουμε για τα καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αλλά και όχι μόνο σε όλη τη χώρα. Τι θα γίνει λοιπόν με τις Κυριακές, πόσα και ποια καταστήματα θα παραμένουν, θα ανοίξουν και τις Κυριακές και τι γίνεται βέβαια και στο χώρο εργασίας με τους εργαζομένους, βέβαια και εν ώψη της αυριανής πανελλαδικής απεργίας. Για όλα αυτά λοιπόν καλωσορίζουμε στο στούντιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Στρατού, ζωντανά όπως είπαμε, τον κύριο Μιλτιάδη Παυλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον κύριο Γιώργο Τσαμπούκη, με πολύ μεγάλη χαρά. Μέλος και εσείς του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, μία κουβέντα, εδώ όλοι μαζί. Βέβαια με διαφορετικά δεδομένα για εμάς πλέον, κύριε Τσαμπούκη. Τα λέγαμε και από τις εκπομπές που είχαμε για τους εργαζόμενους, έτσι, τον αγώνα που δίνουν, τι βιώνουν καθημερινά. Και τώρα πλέον το έχουμε αισθανθεί και εμείς το τι συμβαίνει λοιπόν στην αγορά εργασίας. Να ξεκινήσουμε λίγο για τα καταστήματα και τη λειτουργία από τις Κυριακές, καθώς από ό,τι φαίνεται δηλαδή το δρόμο για τη Βουλή παίρνει για μία ακόμη φορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και κύριε Παυλίδη, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από εσάς, καθώς σας διακόψαμε, ήσασταν σε συνάντηση που είχε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να αφήσετε στη μέση για να έρθετε εδώ στο στούντιο. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου αυτή τη στιγμή, με θέμα το άνοιγμα των Κυριακών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία στο πολυνομοσχέδιο μία προετοιμασία για να ανοίξουμε 7 Κυριακές τον χρόνο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, μία Κυριακή των Βαΐων πριν από το Πάσχα και τέσσερις Κυριακές, τις πλέον τέσσερις εκπτωτικές περιόδους που θα έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς, τις δύο βασικές του καλοκαιριού. Όπως τώρα ξεκινάει, ναι, ακριβώς. Ας πούμε, αν ήταν για αυτή την περίοδο, θα ήταν η επόμενη Κυριακή ανοιχτή. Mm-hmm. Το ίδιο θα συμβεί και τον Νοέμβριο και τον Μάιο, που θα είναι οι μικρότερες εκπτωτικές περίοδοι 10 ημέρων. Και είναι ένα δεκαήμερο προσφορών, δηλαδή. Ναι, δύο δεκαήμερα προσφορών θα έχουμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Και οι δύο μεγάλες περίοδοι εκπτώσεων, συνήθως 5 ή 6 εβδομάδες. Ομοίως λέγανε και άλλη μία τον Φεβρουάριο. Για δώστε μας λίγο το πρώτο κλίμα, έτσι, την ατμόσφαιρα, το τι επικράτησε στη συνάντηση που είχατε, για να μας πει και ο κύριος Τσαμπούκης, τι λένε και οι προϋπάλληλοι. Έτσι όπως ήρθε, ήταν δεδομένο το 7 Κυριακές. Και επίσης δίνει και την δυνατότητα στους κατατόπους δημάρχους να αποφασίσουν αυτοί εάν θα ανοίξουν τις υπόλοιπες 45 Κυριακές του χρόνου, με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα τα οποία θα είναι ανοιχτά θα είναι αυτά που είναι κάτω από 250 τετραγωνικά η επιφάνειά τους. Επίσης δεν θα ανήκουν σε εμπορικά χωριά και εκπτωτικά χωριά ή εμπορικά κέντρα και κάτι ακόμα, είναι και shopping shop. Αυτά και τα φρασάζει, ναι. 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 Αυτά που ανήκουν σε αλυσίδες. Mm-hmm. Ναι. Και αυτά λοιπόν θα εξαιρούνται τις δυνατότητες να ανοίξουν τις επόμενες 45 Κυριακές. Αυτά πάντα βέβαια με απόφαση του κατατόπου δήμαρχου, γιατί αλλάζουν οι κατά περιοχές και οι ανάγκες σε αυτήν την τουριστικές αγορά. Περιοχές, ακριβώς, ναι. Άλλοι είναι χειμωνιάτικες τουριστικές, άλλες είναι καλοκαιρινές τουριστικές, δεν ξέρουμε. Βάση περιπτώσει. Έχουμε και στην Βόρεια Ελλάδα εδώ μια ιδιαίτερη γεωγραφία, θα το συζητήσουμε. Ακριβώς. Στην περίπτωση όμως που δεν πάρει θέση ο δήμαρχος εντός διμήνου για το ποιες Κυριακές θα επιτρέψει να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, θα απελευθερωθεί εντελώς για όλο τον χρόνο η λειτουργία των καταστημάτων με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Μάλιστα. Κύριε Τσαμπούκη, εσείς η θέση σας, να φανταστούμε ότι παραμένει η ίδια, έτσι, ότι είστε αρνητικοί στο άνοιγμα του καταστημάτων. Μας η θέση μας δεν έχει Κυριακές. Αλλάξει και το έχουμε πει εδώ και χρόνια, ότι προοπτική μέσα στο εμπόριο και με την είσοδο των μεγάλων των εταιριών, κύρια των πολυεθνικών που άρχισαν πλέον και μονοπολούν την αγορά, αλλά και με των μεγάλων ελληνικών εμπορικών αλυσίδων, ο στόχος είναι η πλήρη λειτουργία της αγοράς 7 μέρες την εβδομάδα και αν θα μπορέσουν να το καταφέρουν και 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Μέσα αυτόν τον σχεδιασμό ενταγμένο είναι και αυτό εδώ πέρα το νομοσχέδιο που μιλάει σε αυτή τη φάση για 7 Κυριακές και για 45 Κυριακές για τα μαγαζιά κάτω από 250 μέτρα. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα θα μείνει για λίγο. Γιατί θα μπει μέσα, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, όπου η μία εταιρεία θα πιέζει γιατί ο άλλος είναι ανοιχτός
Εγώ δεν είμαι ανοιχτό. Και σκληρό ανταγωνισμό, ιδιαίτερα θα αρχίσει να ξεχυλώνει το πράγμα και θα πάμε σε αυτό που είναι ο αρχικό στόχο και έχει δηλωθεί δηλαδή και από το ΣΕΛΠΕ, από το Σύλλογο των Πολυκαταστημάτων, αλλά και από άλλου φορεί μεγάλων εμπορικών αλυσίδων, ότι ο στόχο μα είναι 52 Κυριακέ το χρόνο. Δηλαδή, οδηγούμαστε στο μοντέλο αυτό που ισχύει σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και πρωτεύουσε, κυρίω μεγάλε πόλει, Μητροπόλει, οι εργαζόμενοι του Σαββατοκύριακου σε μεγάλα. Κοιτάξτε, στο εσωτερικό αυτό που θα γίνει, δηλαδή όσον αφορά του εργαζόμενου και τις εργασιακές σχέσεις, ήδη ξέρουμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Ελαστικές μορφές εργασίας, εργαζόμενοι για τις ώρες που θέλει η επιχείρηση και για όσες ώρες θέλει, με μισθούς πλέον μετά την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και της εθνικής, αλλά και στο επόμενο στάδιο που θα είναι με κυβερνητική απόφαση ο καθορισμός του κατώτατου μισθού, μιλάμε για εξευτελιστικούς μισθούς. Ήδη και πριν τα λέγαμε, αλλά και αυτή είναι η πραγματικότητα, μιλάμε για τετράωρο των 180 ή στην καλύτερη περίπτωση των 300 ευρώ μισθό. Για αυτό, κύριε Τσαμπούκη, είναι αλήθεια. Μας το λέγατε και πριν από μήνες και κάθε φορά εδώ από τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΤ3 που είχαμε τα αφιερώματα. Αλλά τελικά διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι τώρα, έτσι, που ψάχνουμε και τις αγγελίες και κοιτάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας και τι δουλειές υπάρχουν. Διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση συνεχώς πάντως χειροτερεύει. Δηλαδή υπάρχουν δουλειές τετράωρα με την προοπτική του 8ωρου. Είναι ένα μύθος. Πάντα κάτι πρέπει να σε δίνουν ως προοπτική κτλ. Τώρα μην το ανοίξουμε εκεί πώς γίνεται το 8ωρο και αν θα είναι νόμιμο, αν θα είναι μαύρο κτλ. Αλλά όλα αυτά που λέγαμε και που συνεχίζουμε να τα λέμε τώρα δεν είναι εκτιμήσεις ενός, πώς να το πω, φαντασιακού σενάριου. Είναι με βάση τα δεδομένα, έτσι όπως διαμορφώνονται και έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει και αυτή την πολυτέλεια, ακολουθεί τις εξελίξεις, δεν τις διαμορφώνει, έτσι όπως έχει γίνει στις υπόλοιπες αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Η αλλαγή δηλαδή και του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς και της αναδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων προς την ελαστικοποίησή τους, προς τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, δεν είναι κάτι καινούριο που εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε να το ανακαλύψουμε για να καταλάβουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματά του. Ήδη γίνεται στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, δηλαδή, για παράδειγμα, που είναι απελευθερωμένο το ωράριο, η εργασιακή σχέση του Σαββατοκύριακου είναι δεδομένη. Και εδώ θα έρθει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και θα μιλάμε μετά για ένα μισθό των 120 ευρώ. Αυτό για μισθό. Για μισθό, για μισθό, όχι για την ημέρα ότι θα πέρσει 120 ευρώ. Γιατί θα είναι εργαζόμενοι του Σαββατοκύριακου, θα είναι εργαζόμενοι του Σαββατοκύριακου. Ήδη έχουμε συμβάσεις. Ήδη έχουμε συμβάσεις που είναι νόμιμες και όλα συμβάσεις. Μα ήδη η νομοθεσία του δίνει αυτή τη δυνατότητα του οποιοδήποτε εργοδότη. Έχουμε συμβάσεις το 2 ημερών την εβδομάδα. Έχουμε συμβάσεις μία μέρα. Να. Θα μου πεις αυτή τη φάση είναι περιορισμένη, προφανώς, αλλά με την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας θα ανοίξει περισσότερο και αυτή η κατάσταση. Γιατί να κρατάει ο άλλος τον 8ωρο, γιατί να κρατάει τον 8ωρο που θα τον πληρώνει και το 75%. Αυτό τώρα, κύριε Παυλίδη, που μας εξηγεί ο κύριος Τσαμπούκης πρακτικά γίνεται, δηλαδή θα είναι μια, όχι μια πρώτη λύση και για εσάς, αλλά από την άλλη, αν τελικά ανοίξουν τα καταστήματα και για 7 κυριακές ας πούμε αρχικά τον χρόνο. Η συντήρηση του προσωπικού, όταν δεν είναι παραγωγικό, είναι πάρα πολύ ακριβή. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχουμε μια περίοδο λειτουργίας του καταστήματος, στην οποία δεν έχει δουλειά, το προσωπικό. Όταν λέμε δεν έχει δουλειά, τι σημαίνει, για να δούμε λίγο και τη δική σας την πλευρά. Κοίταξε, εκεί που είμαστε τοποθετημένοι, εμείς έχουμε πιο πολύ δουλειά τα απογεύματα από ό,τι έχουμε το πρωί. Mm-hmm. Δηλαδή, το πρωί θα έχουμε ανάγκη από λιγότερο προσωπικό από το απόγευμα. Mm-hmm. Αν μπορούσαμε να είμαστε ελαστικοί εδώ, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα έξοδά μας. Mm-hmm. Χωρίς να μειώσουμε θέσεις εργασίας. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα έξοδα. Μας καλεί όμως τώρα την Κυριακή να ανοίγουμε και να πληρώνουμε σχεδόν διπλή. Να έχουμε σχεδόν τα διπλά έξοδα λειτουργίας του καταστήματος. Για μία μέρα, για ένα πρωινό. Ναι, για ένα πρωινό. Στην Αγγλία, ας πούμε, είναι 12 με 5 ανοιχτά τα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι πάνω κάτω είναι 12 με 6. Τέλος πάντων, δεν είναι λίγες ώρες. Ναι. Το θέμα, όπως θα το αντιμετώπιζα εγώ, είναι ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιορίσω τα έξοδά μου. Σε παλιότερες κουβέντες που είχαμε για το θέμα των Κυριακών, είχαμε πει ναι, να ανοίξουμε 7 Κυριακές, τι μας δίνεται έναντι. Δηλαδή, πώς θα το ισορροπήσουμε, γιατί μέχρι τώρα η Κυριακή που ανοίγαμε πριν από τα Χριστούγεννα. Ναι, ήταν πάντα ένας διάλογος που έτσι πυροδοτούσε. Ναι, όχι, ισορροπούσε με τη δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς που ήμασταν κλειστά. Δηλαδή, δεν πληρώναμε 175% των μισθών του εργαζόμενου, πληρώναμε μόνο το 75%, γιατί του δίναμε ρεπό επιπλέον την επόμενη μέρα. Ενώ τώρα πώς θα κάνουμε τη δουλειά, θα κάνουμε. Όχι θεωρητικά, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον αυτό θα μένει. Ο νόμος όσον αφορά την πληρωμή, την αμοιβή της κυριακάτικης, αυτό βγήκε και είπε και ο Υπουργός. Ναι, ότι θα ότι η αμοιβή του εργαζόμενου θα μένει. Δηλαδή, το πιάνω αυτό εδώ πέρα που είπε ο κ. Παυλίδης. Το θέμα είναι αν μπορούν οι εργοδότες να δηλώσουν την αμοιβή. Ότι κατά πόσο δηλαδή και η πολιτική προπαγάνδα στηρίζεται σε ψέματα. Γιατί θα έρθουν οι ίδιοι εργοδότες μετά και θα σου πει: μα εμένα δεν με συμφέρει, δεν βγαίνω. Άρα μετά έχω δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ή θα παρανομήσω
Δηλαδή δεν θα τον πληρώσουν εργαζόμενο. Ή κοίταξε να δεις Υπουργέ, άλλαξέ μου τον νόμο για την πληρωμή της Κυριακής. Δηλαδή θα αυξηθούν τα χρωστούμενα γιατί ήδη πολλοί εργαζόμενοι είναι, να σας θυμίσω έτσι, παλαιότερα με την ακριβώς, επί τέτοιο κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με υπουργό το ΡΕΠΑ, τότε που είχε βγει και είχε πει το περίφημο, τότε που έγινε πάλι ο καινούριος ο νόμος για το ωράριο, αυτό που λειτουργεί σήμερα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι λειτουργούν παραπάνω. Ή πρέπει όλους να τους βάλω στη φυλακή, ή θα πρέπει να αλλάξω τον νόμο. Άρα και εμείς, σαν κυβέρνηση, αποφασίζουμε να αλλάξουμε τον νόμο. Αυτό το πράγμα θα γίνει και στην Κυριακή. Γιατί ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Είδαμε τελικά αυτό στην πορεία πώς λειτουργήσε αυτό που λέτε. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει εις βάρος και των εργαζομένων. Θα λειτουργήσει ακριβώς εις βάρος και των εργαζομένων, αλλά θα λειτουργήσει και εις βάρος και των μικρομεσαίων. Και κυρίως και των αυτοαπασχολούμενων. Εδώ δηλαδή τώρα μπορείτε αυτό που λέμε να δίνετε τους μισθούς. Ποια είναι η κατάσταση ενώ και σε σχέση με τα λουκέτα, το πώς είναι. Δηλαδή σήμερα ένας καταστηματάρχης στην Τζιμίσκη, στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης. Μα είναι γελίο. Δηλαδή για μένα είναι τέλος πάντων υπέρβαση το να ανοίξουμε την Κυριακή τη στιγμή που διατηρούμε δύο κλειστά απογεύματα μέσα στην εβδομάδα. Πριν φτάσουμε να ανοίξουμε Κυριακή, ας εξαντλήσουμε το ωράριο Δευτέρα και Τετάρτη και Σάββατο, αν θέλετε, που έχει την τουριστική κίνηση δηλαδή η πόλη. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. 8, μέχρι τις 8 που λέει ο νόμος. Ο νόμος το επιτρέπει μέχρι τις 8 το Σάββατο. Που μέσα στο κέντρο αυτό που λέει. Κάποια πολυκαταστήματα είναι ανοιχτά προφανώς. Εγώ έκανα έτσι μια μέσα στο κέντρο τη πόλη δύο πολυκαταστήματα. Ναι, μένουν ανοιχτά με τις 8. Όλα τα υπόλοιπα, αλλά και πολυκαταστήματα, μεγάλα δηλαδή, κλείνουν 6 ώρα το Σάββατο. Και πολύ τα μικρότερα κλείνουν στις 6. Ναι, μα δεν έχει νόημα. Αλλά θα εξαντλούσα πρώτα το ωράριο μέσα στην εβδομάδα και μετά θα πήγαινα και στην Κυριακή. Εγώ. Σαν επιχείρηση μικρομεσαία. Τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Γιατί το ότι έχουν μπει λουκέτα στην πόλη, όχι μόνο σε εμάς, στην Αθήνα, ας πούμε, και οι τελευταίες έρευνες λένε 1 στα 4 κλειστά. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά. Και εμείς ξέρουμε την εικόνα της πόλης μας. Μια βόλτα στο κέντρο να κάνει κανείς, διαπιστώνει το. Μια μελέτη. Ούτε ποιον ενοικιάζεται δεν έχει, ας πούμε, απ' έξω στα πιο πολλά άδεια. Μια μελέτη της ΕΣΕ λέει ότι περίπου 100.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μπορώ να εκτιμήσω πόσες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι τόσοι πιστεύουν ότι περίπου το 30 με 35% των ελεύθερων επαγγελματίων αυτοί που κλείσανε. Και αυτό μεταφράζεται και σε εισφορές προς το ΤΕΒΕ και χώρια τις εισφορές των θέσεων εργασίας προς το ΙΚΑ. Αλλά αυτό με το ΤΕΒΕ είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα σας ρωτήσουμε λίγο καιρό. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά καταστήματα έχουν κλείσει, έχουν σταματήσει την εργασία τους. Δεν έχουν κλείσει σαν επιχείρησης. Γιατί πολλά από τα χρωστούμενα που έχουν δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το κλείσιμο της επιχείρησής τους, αν δεν πληρώσουν τις εισφορές τους. Ναι. Και υπάρχει ένα άλλο. Τέλος πάντων, άτομο που γίνεται εκεί με το ΤΕΒΕ και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, ας μην το πιάσουμε και αυτό. Το θέμα πάντως είναι ότι οι επιχειρήσεις όλο και πιο δύσκολα επιβιώνουν. Και δεν είναι το πρόβλημά τους ότι δεν έχουν διευρυμένο ωράριο για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχουν κόσμος, δεν υπάρχουν πελάτες. Έτσι και αυτό δεν το λέτε εσείς, δεν το λέτε ας πούμε μόνο και μόνο για να. Πώς να το πούμε, ότι. Δηλαδή το έχετε διαπιστώσει τα στοιχεία για τον τζίρο. Γιατί κάθε φορά δεν είναι ότι είναι μια πούμε, μιζέρια, εντός εισαγωγικών, αν επιτρέπετε η λέξη των καταστηματαρχών. Όχι, είναι όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι και τα στοιχεία έτσι, δεν είναι. Είναι σαφές ότι ο τζίρος μας έχει μειωθεί. Τέλος. Και έχει μειωθεί γιατί έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Εδώ τώρα βάλαμε δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα να είμαστε ανοιχτά. Πώς πήγαν τα πράγματα, αλήθεια, ναι, έτσι λίγο να δούμε και αυτό. Βάλαμε δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα τη στιγμή που δεν υπάρχει δώρο. Για ποιο λόγο. Να πιέσουμε, θα δουλέψουμε περισσότερο, τη στιγμή που ο κόσμος δεν θα έχει δύναμη οικονομική. Και τελικά τι, δεν άλλαξε κάτι αυτό, είναι... δηλαδή το είδατε. Τώρα αυτή την περίοδο, ας πούμε, που κάθε χρόνο έτσι ήταν και μια περίοδος λίγο πριν τις εκπτώσεις και τώρα σήμερα πριν μια των εκπτώσεων, ήταν η αγορά λίγο να έτσι, μιλήσω, σε καλό να μιλήσω κλίμα, για συνήθως. Μας, να μιλήσω για μας, για τους οπτικούς. Υπήρξε μια καινούργια τάση στη μόδα, η οποία μας βοήθησε πολύ. Επίσης, είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό. Κάτι το οποίο ευνοεί την χρήση των γυαλιών ηλίου και υπήρξε μεγαλύτερη. Έχουμε, δηλαδή που μπαίνουμε στα καταστήματα. Έχουμε, όχι σπουδαία πράγματα. Έχουμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αποτελούν κομμάτι του τζίρου. Υπάρχουν, βεβαίως. Ωραία. Επομένως, τώρα από τη μια μας λέτε εσείς τα στοιχεία ότι έτσι με τις εκτιμήσεις και του εμπορικού συλλόγου 100.000 καταστήματα δυστυχώς έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια. Από την άλλη, υπάρχει εδώ και έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι αν ανοίξουν τελικά τα καταστήματα τις Κυριακές, διευρυνθεί δηλαδή η λειτουργία τους σε όλη τη χώρα, ότι αναμένονται και 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Ναι, προφανώς. Θα είναι αυτές οι θέσεις εργασίας που περιγράψαμε προηγουμένως. Θα είναι θέσεις εργασίας του Σαββατοκύριακου, θα είναι θέσεις εργασίας με συμβάσεις μία μέρα της εβδομάδας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαζόμενος θεωρείται και αυτός που θα απασχοληθεί μία μέρα την εβδομάδα. Ναι. Είναι, δεν θεωρείται ούτε άνεργος, ούτε δεν ξέρω κάτι άλλο. Θεωρείται και αυτός εργαζόμενος. Άρα με αυτούς τους όρους μπορεί να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας.
Γιατί άμα κάτσουμε να δούμε τα στοιχεία από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα και στο εμπόριο που εφαρμόστηκε κατά κόρον οι ελαστικές μορφές εργασίας, στα χαρτιά φαίνεται ότι αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Μα όταν παίρνω ένα 8ωρο και το σπάω σε 2-4ωρα, σαν λογιστικό μέγεθος, προφανώς από εκεί που είχα μία θέση εργασίας, τώρα έχω δύο θέσεις εργασίας. Ή παίρνω ένα πενθήμερο και το σπάω σε. Μα ακριβώς. Άμα κάτσουμε δηλαδή, να το κάνουμε έτσι, λογιστικές πράξεις, προφανώς μπορείς να έχεις να κάνεις. Γιατί αυτό που είπε εδώ πέρα, 100.000 μαγαζιά κλειστά, με μέσο όραμα βάλουμε 2-3 εργαζόμενους, μιλάμε και με τον ιδιοκτήτη και με τους εργαζόμενους για 300-350.000 άνεργους. Αυτούς εδώ πέρα θα τους απορροφήσει μετά με τι όρους και με τι συνθήκες πίσω στην ίδια τους εργασία. Γιατί προφανώς οι μεγάλες αλυσίδες και το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο θα απευθυνθεί σε έμπειρα χέρια. Να πάρει όσο δυνατόν πιο φτηνά, τόσο και πιο αποδοτικά. Τώρα μιλάτε έμπειρα χέρια. Αυτό σίγουρα και πάντα είναι αποδοτικά, ένα ζητούμενο, το διαπιστώνουμε και όλοι μας. Αλλά από την άλλη, βέβαια, προτιμώνται έτσι και νεαρές ηλικίες. Δηλαδή και τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά. Δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει κανείς δουλειά. Έχει να κάνει και ανάλογα με το είδος. Τώρα μην την εξειδικεύσουμε πολύ τη συζήτηση. Όχι, εντάξει, απλά συζητάμε. Ναι, όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν είναι τελικά και τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στο να μπορέσει κάποιο να θεωρηθεί ικανό και για αυτό το τετράωρο ή. Όχι, γιατί υπάρχει και μια ευκολία πλέον στο εμπόριο και δει όταν μιλάμε για μεγάλες αλυσίδες ή και για κάποια είδη ευρείας κατανάλωσης που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη διαφήμιση, εκεί δεν θέλουν αυτό που είχε ο παλιός ο έμπορας, την προσωπική σχέση με τον πελάτη. Άρα δηλαδή να θέλει τον πολιτή που πουλάει. Θέλει τον πολιτή ουσιαστικά το τρεχαντήρι να γεμίζει παράφια, να ρωτάει, ξέρω εγώ, πελάτη που είναι εκεί, είναι εκεί. Από την άλλη, επειδή και εγώ προσωπικά τη αγαπάω πάρα πολύ το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι όλοι μας αρέσει να κάνουμε και βόλτα και στην αγορά. Παλαιότερα αγοράζαμε κιόλας τέλος πάντων τέτοια εποχή. Ακούμε πολλούς καταστηματάρχες, καινούριους καταστηματάρχες, γιατί βλέπεις και κάποια μικρά καταστήματα να ανοίγουν έτσι. Τον τελευταίο χρόνο, δειλά-δειλά μεν, αλλά ακούμε από την άλλη ότι πέφτουν και πολύ υψηλά πρόστιμα, ότι γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι, δηλαδή πέρα από όλα τα πάγια, όλο αυτό τη δυσκολία με το ΤΕΒΕ, που είναι πολύ γνωστά αυτά τα προβλήματα που έχετε. Δεν υπάρχει φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Ελλάδα σε και κατάταξη. Δεν βλέπετε να αλλάζει κιόλας αυτό, έτσι. Να αλλάξει, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Εδώ μιλάμε ότι σε κατάταξη παγκόσμια περιβάλλοντος φιλικού προς επιχειρηματίες, είμαστε πιο κάτω από την Ουγκάντα. Δηλαδή, θα έλεγα το περιβάλλον, εφόσον είναι κάτω από τη μέση, και είναι μάλλον εχθρικό. Και εδώ μιλάμε για υψηλή φορολογία, για γραφειοκρατίες. Πολλά. Πάρα πολλά άσχημα, δηλαδή, στο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει μια, θεωρούμαστε, τουλάχιστον ακούμε την καραμέλα χρόνια, ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά και τα λοιπά, οι μικρομεσαίοι, αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που πληρώνουν, τελευταίων συντηρούν, οικογένεια κλπ. Συντηρούν και το ΤΕΒΕ και ναι, όλα αυτά τα σχετικά, ναι, υπάρχει. Είναι. Αλλά η ραχοκοκαλιά δεν τη βλέπω να την συντηρεί κανείς. Έτσι όπως πάει, δεν θα μπορέσει να σταθεί, θα μειωθεί κι άλλο, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί το σύνολο. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα για να το πιάσουμε λίγο και ότι ο κάθε δήμαρχος ανάλογα στις πόλεις, δηλαδή όπου θα πάρει και απόφαση τελικά τι θα γίνει, ενέχεται δηλαδή να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή κάποιες πόλεις να ενδεχομένως να πάρουν μια ανάσα, κάποιες άλλες να θαυτούν περισσότερο. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, για να σας θέσω έτσι ας πούμε και ένα παράδειγμα, και στις Σέρες, έτσι γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι και εκεί τα πράγματα για τους καταστηματάρχες στην Κομωτινή, κόσμος δηλαδή που μπαίνουν, βγαίνουν στα σύνορα, ακόμη και για τα απαραίτητα του σούπερ μάρκετ, όχι για ρούχα και παπούτσια. Υπάρχει θέμα. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει την αγοραστική δύναμη που είχε. Ταυτόχρονα δεν έχουν μειωθεί οι τιμές στην αγοραστική δύναμη που έχει, με αποτέλεσμα να εξαντλεί ό,τι αποθέματα έχει. Αυτό το πράγμα οδηγεί μαθηματικά σε κατάρρευση. Τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ενέργεια από το μηδέν. Για να έχει ενέργεια κάποιος θα πρέπει να κάνει κάτι παραγωγικό και με αυτό να συνεχίζει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι παροχής υπηρεσιών, όλοι έμποροι, όλοι αεριτζίδες. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια παραγωγή, μέσα από την παραγωγή να υπάρχει ένα προϊόν, να υπάρχει διακίνηση κτλ. Εσείς εδώ πώς βλέπετε το κλίμα, ο κύριος Μπουτάρης, δηλαδή τι ενδεχομένως βλέπετε. Εντάξει, είναι τελείως. Θα το ρωτήσουμε. Ακόμα δεν τοποθετείτε. Δεν βγάλαμε την πρόταση που θα κατεβάσει ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί ακόμα συλλέγουμε σε εξέλιξη. Ναι, θα βγάλουμε μια θέση και πρόταση μετά. Και περιμένουμε την απόφαση του, για να μην πω πράγματα. Πάντως το εμπόριο ασθενεί. Εμείς, σαν μικρομεσαίοι, παρατηρώ ότι θα δυσκολευτούμε να λειτουργήσουμε τις Κυριακές. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε τις Κυριακές. Από εκεί και μετά. Πρακτικά αυτό για εσάς, κύριε Τσαμπούκη, για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, τι θα σήμαινε το να λειτουργήσει το κατάστημα στο οποίο δουλεύετε εσείς η επιχείρηση 7 Κυριακές, ας πούμε, το χρόνο. Για να μην πούμε για περισσότερες.
Τι θα σήμαινε, 7 μέρες. Και τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας εννοώ. Θα σήμαινε αλλαγή όλης της ζωής. Αυτό το πράγμα σημαίνει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δηλαδή από εκεί πέρα που έχεις μια σταθερή ημέρα ανάπαυση που ήταν η Κυριακή. Ήταν η μόνη σίγουρη και ημέρα. Και ένα ρεπό που ακόμα υπήρχε ο νόμος. Εν πάση περιπτώσει, μια σειρά από επιχειρήσεις το δίνουν αυτό εδώ πέρα το ρεπό. Ήξερες πότε θα κάθεσαι, τι θα κάνεις, θα προγραμμάτιζες τη ζωή σου. Τώρα πλέον θα μπει σε μια άλλη βάση, ένα καινούριο προγραμματισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό εδώ πέρα. Έχει να κάνει και με τα προηγούμενα που είπαμε και με την πίεση που θα δεχτούν οι ίδιες συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Ακόμα και σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα μπορεί και να μην έχουν αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν κάποιες λίγες, έτσι. Είναι λίγες και είναι συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που για τους χύψη λόγους κρατούσαν τους εργαζόμενους χωρίς να θέλουν να διαταράξουν την εσωτερική τους κοινωνική ειρήνη. Ναι. Ακόμα και αυτοί όμως θα υποχρεωθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του να αλλάξουν τις εργασίες. Γιατί δεν βγαίνει. Όπως το είπε και προηγουμένως, θα είναι υψηλότερο το κόστος. Δεν θα μπορεί να το κάνει. Ναι, μα ενώ έχουν δεν είναι ηθικό δηλαδή το ζήτημα ο καλός ή ο κακός. Ακόμη και για αυτούς που προσπαθούσαν, που πλήρωναν τους μισθούς, δεν υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις των 2 μηνών. Έτσι, όχι, έχει και επιχειρήσεις. Εντάξει, να αποδίδουμε το 4 στο 4. Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν κανονικά, δεν έχουν καθυστερήσεις, έχουν κρατήσει το προσωπικό τους. Δεν έχουν κάνει. Μικρό ποσοστό. Και αυτό ακόμα εδώ πέρα θα μπει στη διαδικασία να το αλλάξει. Αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Γι' αυτό εμείς λέμε να μην ανοίξουν καμία Κυριακή κανένα μαγαζί. Δηλαδή, αν δούμε το όφελος το οποίο θα υπάρξει από τις Κυριακές, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Εκτιμώ. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν το έχουμε κάνει. Αλλά εκτιμώ ότι τα ξοδεύουμε πιο πολλά από όσο τα βγάζουμε. Και σε σχέση με τους υπαλλήλους, είδατε έτσι κόσμο και από άλλους επιχειρηματίες. Δηλαδή, επιχειρήσεις που βέβαια δεν έκλεισαν, λειτουργούν με όση προσπάθεια κάνουν βέβαια και αυτοί, αλλά ότι λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό. Να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε για την Τζιμισκή. Ναι, έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν πλέον με ένα άτομο την ημέρα το πρωί. Υπάρχει ελαστική αυτό το πράγμα. Όπου μπορούν να το βολεύουν το λιγότερο δυνατό. Τώρα μέσα στην κατάσταση της ανέχειας, όπου μπορούν να το εκμεταλλευτούν κάποιοι, επιτίδη θα το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, θέλα 2 ώρες το πρωί, αλλά 2 ώρες το απόγευμα. Εντάξει, δεν είναι υγιές αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Το κάνουν όμως. Το βεβαίως. Ναι, το γίνεται. Ναι. Mm-hmm. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν και μειώνονται. Έχουμε μια ψευδή αντίληψη αυτή τη στιγμή στους κεντρικούς άξονες ότι υπήρχαν πέρυσι, ας πούμε, περισσότερα ξενίκια στα μαγαζιά από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Είδαμε έτσι και κάποια καταστήματα σαν τα μανιτάρια να ξεφύγουν. Μπράβο, λοιπόν. Αυτά τα καταστήματα είναι τα τελευταία καταστήματα που απομείνανε σε γειτονιές, σε περιφερειακές αγορές. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια περιφερειακή αγορά υπήρχαν 50 μαγαζιά, έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί στα 10. Οι πιο ικανοί, τέλος πάντων, αυτοί που έχουν αποθέματα εκεί, λένε θα επιχειρήσω το άνοιγμα τώρα. Δεν μας παίρνει να μείνουμε εδώ, θα σβήσουμε. Οπότε κατεβαίνουν σε κεντρικούς άξονες με την προοπτική να αναπτυχθούν εκεί. Μπορεί να ήταν για αυτούς εναλλαχείο να βρεθούν στο σαλόνι. Επειδή έχουν πέσει και τα ενοίκια κιόλας. Ναι, τα ενοίκια έχουν πέσει, όχι όμως όσο θα έπρεπε. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Σε αυτό είσαι ως εμπορικός σύλλογος. Γιατί εντάξει, μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι, μας ενδιαφέρει όμως και η δική σας η πλευρά, όπως λέτε, γιατί αλυσίδα είναι ούτως ή άλλως φυσικά. Η αγορά για να μην φεύγει, να μην γίνονται και απολύσεις από τα καταστήματα. Σε αυτό και σαν εμπορικός σύλλογος, έτσι και μια απορία, κύριε Παυλίδη. Δεν μπορέσατε να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όντως υπάρχουν ακόμη κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων οι οποίοι ζουν σε παλιές εποχές. Βεβαίως πιέζουμε. Μάλιστα, κάποια στιγμή το έχουμε κάνει και λίγο. Προσπαθούμε να το δούμε και πιο χαρούμενα. Να μην το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν ξέρω να το προσέξετε, σε πολλά μαγαζιά μεγάλα τα οποία είναι κλειστά, έχουμε κρεμάσει αφίσεις με εικόνες της παλιές της Θεσσαλονίκης. Είχε γίνει αυτή η προσπάθεια, βέβαια, που σχολιάστηκε και αρνητικά και θετικά μεν, ότι ήταν τα καταστήματα αυτά που είναι άδεια, που είναι ρήπες στην ουσία και παραμένουν νίκες στα ξενοδοχεία. Να ομορφύνουμε λίγο την εικόνα. Ναι. Όχι ότι υπάρχει προοπτική να νοικιαστεί ή να βοηθήσουμε τον ιδιοκτήτη να τον νοικιάσει με αυτόν τον τρόπο. Πολλά πράγματα είναι πολύπλοκα, ανοίγουν σε εταιρείες, είναι δυσκίνητα. Εν πάση περιπτώσει. Μέχρι πριν από 2 χρόνια υπήρχε η φιλοσοφία του ιδιοκτήτη ακινήτου που λέει ας το να κάθεται να φάει δεν ζητάει. Επειδή αυτό πλέον έχει αλλάξει και ζητάει να φάει και πολύ κιόλας πλέον το κάθε ακίνητο. Και με τη φορολόγηση. Βέβαια, ναι. Καλά, μα ανοίξουμε το κεφάλαιο, βέβαια τα ακίνητα στο κέντρο σε ποιους ανήκουν είναι συγκεκριμένους χώρους. Δεν είναι γενικά και όριστα. Μπάς περιπτώσει. Έχει ένα μεγάλο μέρος είναι της εκκλησίας, ένα άλλο μεγάλο μέρος είναι της εκκλησίας. Όχι, δεν είναι πολλά της εκκλησίας. Παλιών αστικών οικογενειών. Κάποιων παλιών συγκεκριμένων οικογενειών. Που έχουν ακίνητα πάρα πολλά. Οι παλιές αστικές οικογένειες έχουν το πρόβλημα των πολλών κληρονόμων. Που όσο μαζεύονται πολύ, πιο δύσκολες αποφάσεις.
δεν έχουν και άμεση ανάγκη. Και όλα γιατί τέλειωσε το τώρα αυτά βέβαια όλα, γιατί ούτε τα ρωτάμε και γιατί μπορεί να ενδιαφέρουν όλο αυτό τον κόσμο. Γιατί όταν λέει όμως ένας επιχειρηματίας μικρομεσαίος ότι εγώ δεν βγαίνω και ο τζίρος αφού δεν είναι όπως ήταν, το βλέπει και ο υπάλληλος αυτό, από το να διώξει να μειώσει το προσωπικό ή να μειώσει τις ώρες του, έτσι δεν είναι, επειδή είναι όλα αυτά αλυσίδα, μια καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Εμείς προσωπικά μπορώ να σας πω, εμείς δεν έχουμε, ανήκουμε σε αυτή τη μικρή μερίδα, δόξα τω Θεώ, που ούτε απολύσαμε, ούτε μειώσαμε μισθούς τα τελευταία 4 χρόνια, ούτε έχουμε πουθενά υποχρεώσεις που να χρωστάμε, τίποτε. Και παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι μια υγιής επιχείρηση αντιμετωπίζει μια κατάσταση άσχημη, δηλαδή άσχημων προοπτικών. Και το τι ακούτε βέβαια στον Εμπορικό Σύλλογο, έτσι, καλά, να φανταστούμε από μήνα σε μήνα. Είναι γεγονός ότι, δεν είναι ακούμε, είναι γεγονός ότι μήνα με το μήνα χειροτερεύει η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που... Που κλείνουν και επιχειρήσεις, φεύγουν τα μέλη. Τέλος πάντων. Και σε δύσκολε καταστάσει. Κύριε Τσαμπούκη, τώρα εσείς από την άλλη μπορεί να κουραστήκατε να το λέτε, αλλά με την έννοια ότι επειδή έχουν αλλάξει πλέον οι εργασιακές σχέσεις, αυτό που λέγαμε για τις ελαστικές μορφές εργασίας που μας το έχετε εξηγήσει τόσες και τόσες φορές, αλλά πολλοί κόσμος μπορεί και τώρα να ψάχνει δουλειά και να θέλει και το μόνο που μπορεί να βρει είναι ένα τετράωρο. Εκεί πώς μπορεί λοιπόν κανείς να βάλει την. Να θέσει, ας πούμε, τα όρια του από τη μία να φανεί ότι θέλει να δουλέψει και έχει τη διάθεση να δουλέψει και το τετράωρο και να κάτσει ίσως και λίγο παραπάνω για να μάθει τη δουλειά, μέχρι το να τον εκμεταλλευτούν και το τετράωρο να γίνει σε μόνιμη βάση 6ωρο ή 8ωρο. Τι μπορεί δηλαδή να έχει ως όπλο στα χέρια σήμερα, έτσι, με αυτές τις συνθήκες. Με αυτές τις συνθήκες έτσι όπως είναι σήμερα. Ποτέ και το σωματείο δεν θα πει σε κάποιον εργαζόμενο, και ειδικά άμα έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ανεργίας, ότι μη πας επειδή είναι τετράωρο, είναι άσχημα αμοιβόμενη εργασία κτλ. Κάθε άνθρωπος θα πάει να δουλέψει γιατί έχει ανάγκη. Γιατί κανένας δεν αντέχει ούτε μία μέρα ανεργίας πλέον. Δεν διαφωνούμε σε αυτό εδώ πέρα. Θα πάει και θα δουλέψει. Και τετράωρος και τρίωρος και δύο και για μία μέρα. Αυτό που λέμε εμείς στο σωματείο είναι ποιο. Είναι πρέπει να γραφτεί στο σωματείο, να δώσει τη μάχη συλλογικά για να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, ισχυρή κλαδική σύμβαση, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι των ελαστικών μορφών εργασίας, να υπάρχει ενιαίο ωράριο για όλους τους εργαζόμενους και ενιαίο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τώρα το να καθόμαστε αυτό θα ήταν ένα πλαίσιο προστασίας για εσάς. Αυτό είναι ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο καταθέταμε από χθες, το ενισχύουμε σήμερα και το παλεύουμε και αύριο. Και θεωρούμε ότι είναι το μόνο ρεαλιστικό, ναι, σε αυτή τη φάση. Πρέπει να έχουν αυξηθεί. Γιατί λίγο να συμπληρώσει. Έχουν αυξηθεί. Ο κόσμος δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πλέον ενημερωμένος και εκδικεί. Και θα αυξάνονται ακόμα περισσότερο γιατί οι συνθήκες είναι που το κάνουν αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι κάποιο μαγικό ραβδάκι. Ακούμε και για κολοσσούς που κλείνουν και εδώ για μεγάλη καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Να μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Ακούμε, ναι, εντάξει. Κάθε μέρα ακούγονται αυτά. Τώρα, γιατί έχει να κάνει με ποιο πράγμα. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Αναφέρθηκε και προηγούμενα και εδώ πέρα. Στις αγορές των γειτονιών, και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές τέτοια, και η Αθήνα έχει πάρα πολλές τέτοια, εκεί γίνεται χαμός. Κλείνεται ένα μαγαζί πίσω από το άλλο. Η αγορά συρρυκνώνεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λογικές και λύσεις του στυλ να μειώσω το μισθό, να μειώσω τις ώρες για να επιβιώσω ή για να κάνω. Και ο έμπορας το ξέρει και ο εργαζόμενος το ξέρει ότι έχει κοντά ποντάρια. Δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει μια παράταση ζωή ο έμπορας και το μόνο που έχει για την πλευρά του εργαζόμενου είναι να χάσει έστω και μια ευκαιρία. Και να βρεθεί σε μια άλλη δουλειά. Να χάσει ένα μισθό, ένα μέρος του μισθού του και να χάσει ακόμα και ένα μέρος της αποζημίωσής του έστω για τον 1,5 χρόνο που θα μπορούσε να επιβιώσει, με καλούς όρους. Δεν είναι λύση. Και όπου έχει δοκιμαστεί και έχει δοκιμαστεί. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια έχει δοκιμαστεί αυτό εδώ πέρα. Είδαμε ποια ήταν η κατάληξη των επιχειρήσεων. Εργαζόμενοι που δέχτηκαν μειώσεις, που δέχτηκαν το ένα, που δέχτηκαν το άλλο. Και τελικά επιχειρήσεις απλά. Ναι, έκλεισε ένα χρόνο αργότερο και έκλεισε με το χειρότερο τρόπο, με πτώχευση. Που εκεί πέρα πλέον ο εργαζόμενος τα χάνει τα πάντα. Και αποζημίωση. Τα χάνει, εν πάση δυσκολεύουν. Τώρα να μην δυσκολεύονται και είναι όλα αυτά τα νομικά. Γι' αυτό εμείς αυτό που θεωρούμε είναι και αύριο η απεργία πρέπει να έχει μαζική σχέση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πού είναι το κάλεσμά σας αύριο και. Είναι 10:30 στο άγαλμα του Βενιζέλου, συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Αλλά και αυτό εδώ πέρα που βάζουμε είναι πιο ότι αύριο πρέπει να έχει συμμετοχή και από τους μικρομεσαίους και από τους αυτοαπασχολούμενους. Εμείς πριν από 10 μέρες περίπου, πριν ακόμα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Γιατί και σε μία άλλη κουβέντα το είχαμε πει εδώ πέρα, ότι ήταν από τα πριν να κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό για τις 7 Κυριακές. Απλά είχε μεσολαβήσει μετά η ρήξη μεταξύ Κουβέλη, Σαμαρά και όλο αυτό το μπέρδεμα που έγινε εξαιτίας της ΕΡΤ. Και πήγε λίγο πίσω. Είχαμε κάνει μία σύσκεψη πριν από καμιά δεκαριά μέρες και καλέσαμε όλα τα σωματεία του κλάδου επιχειρησιακά και καλέσαμε και επαγγελματίες.
Ήρθε ο εμπορικός σύλλογος στο Ευόσμιο. Γιατί όταν λέτε και αυτό, απασχολούμενοι εργαζόμενοι και αυτοί μπορεί να διακρίνουν τα πάντα. Εμπορικός σύλλογος στο Ευόσμιο. Ήρθε ακόμα ένα σύλλογος εκεί πέρα και βάλαμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης που πρέπει από κοινού να το παλέψουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Και εδώ πέρα πρέπει να πάμε σε ένα ενιαίο μέτωπο που να λέει τι, καμία Κυριακή ανοιχτά τα μαγαζιά. Για κανένα λόγο. Γιατί άμα ανοίξουμε το κουβάρι Κυριακές, πάει το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και σε αυτή τη φάση, άμα πούμε όχι 7 γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, όχι 8 γιατί είναι αλλιώς ή γιατί είναι αλλιώτικα, ή ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης ή εγώ δεν ξέρω ποιος. Να πέσει τον παλάκι δηλαδή και σε άλλους να αναλάβουν. Έχει τελειώσει. Τώρα το να το μοιράσουν ή από άποψη τακτικής, ποιος θα πάρει την ευθύνη, και επειδή πάμε για εκλογές, να μοιράσουμε λίγο και τις ευθύνες εκεί πέρα, όχι στο Δήμαρχο, όχι εκείνος φταίει, όχι ο άλλος φταίει. Η ουσία είναι. Η ουσία είναι πια ότι δεν πρέπει να ανοίξει τώρα καμία Κυριακή. Αν ανοίξει τώρα, μέχρι τις γιορτές, άντε το πολύ αρχές της επόμενης χρονιάς, πάμε για 52 Κυριακές απελευθερωμένο ωράριο. Βούτυρο στο ψωμί των μεγάλων αλυσίδων. Οι μόνες που θα επιβιώσουν. Και τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν. Διαβάζαμε και σε εφημερίδες πρόσφατα ότι είναι οι μόνες που επιβιώνουν και στην Ευρώπη. Η κρίση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευρωπαϊκό έτσι, κλίμα. Η τελευταία έρευνα που έγινε από την. Τι συμβαίνει. Τώρα δεν θυμάμαι από ποιο φορέα ήταν, από την ΕΣΥΑ νομίζω είχε γίνει. Έδειχνε ότι ο τζίρος της αγοράς έχει μειωθεί, αλλά συνάμα ο τζίρος των επιχειρήσεων που είναι μεγάλες αλυσίδες κτλ. Έχει αυξηθεί. Σε ολόκληρη έχει την Ευρώπη όμως. Σε πολύ μικρό επίπεδο. Μα ακριβώς. Αυτό μας κάνει. Είναι νομοτέλεια της καπιταλιστικής ανάπτυξης αυτό. Δεν είναι ηθικό ζήτημα ή καλή διάθεση ή ικανότητα ατομική κάποιων ανθρώπων. Είναι μια φυσική νομοτέλεια του ίδιου του καπιταλισμού. Φυσική με αυτή την έννοια, όχι της φύσης. Του ίδιου του καπιταλισμού. Πάμε για συγκέντρωση. Αυτό είναι. 3-4 εμπορικά. Στην Αθήνα ανοίγει το εμπορικό χωριό. Στην ολοκλήρωσή του εκεί πέρα μέσα θα απασχολούνται γύρω στους 20.000 εργαζόμενους. Μιλάμε για εκλέγουν δήμαρχο. Δηλαδή εκεί δεν θα επιτραπεί, που είναι δίπλα από το αεροδρόμιο, δεν θα επιτραπεί τις Κυριακές. Θα μείνει δηλαδή στον νόμο αυτό που είναι στα 250 μέτρα. Εδώ, στην Πηλαία, στο Δήμο Πηλαίας, που είναι όλα τα μεγάλα τα εμπορικά, είναι γύρω στους 12.000 εργαζόμενους. Δεν θα επιτραπεί εκεί πέρα η λειτουργία τις Κυριακές. Δεν θα επιτραπεί. Δηλαδή, είναι κοινή λογική αυτό εδώ πέρα να θεωρούμε ότι είναι αυτές οι 7 Κυριακές και τελειώσαμε και δέσαμε το γάιδαρό μας και είπαμε στα 250 μέτρα και κάτι. Ότι θα ανοίξει ο δρόμος. Δηλαδή. Κύριε Παυλίδη, ακούσαμε τα επιχειρήματα των εμποροϋπαλλήλων που είναι και γνωστά. Είναι η πραγματικότητα εδώ που τα λέμε και εσείς έχετε και ένα δυνατότερο επιχείρημα στα χέρια σας. Μας λέγατε και για τις Κυριακές που λειτουργήσε φέτος, για να πούμε για το 2013 έτσι και με τη νέα χρονιά. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ότι τελικά και ο τζίρος δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα. Είπα και πιο πριν. Έχουμε ανάγκη περισσότερο να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή παρά το να διευρύνουμε το ωράριο. Εγώ πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, το ενίκιο το πληρώνουμε και την Κυριακή. Είτε λειτουργούμε είτε δεν λειτουργούμε. Και το ΤΕΒΕ είναι μεγάλο. Και τα το ΤΕΒΕ το πληρώνουμε και για την Κυριακή. Πολλοί συνάδελφοί σας, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τις φορές τους στο ΤΕΒΕ, δεν μπορούν να έχουν φάρμακα, δεν μπορούν να έχουν γιατρούς. Ναι, άλλο ανεκδοτικό και αυτό. Είμαστε δίπλα σε αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Πρόσφατα θέμα κάναμε μια. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς συζήτηση, αλλά πρόσφατα κάναμε μια πρόταση στο ΤΕΒΕ. Διότι συνέβη το εξής. Α πούμε, ασφαλισμένο του ΤΕΒΕ, ο οποίο επί δύο χρόνια δεν μπορούσε να πληρώσει, του είχαν διακόψει την παροχή σε φάρμακα. Ναι, όχι, μας ενδιαφέρει που λέτε, δεν είναι συζήτηση. Ναι. Όλα μέσα στη συζήτηση είναι γιατί υπάρχει κόσμο. Είχαν διακόψει την παροχή σε φάρμακα. Οπότε μετά από δύο χρόνια ο άνθρωπος πάτησε τα πόδια του και πήγε να πληρώσει τις εισφορές. Και του ζήτησε να πληρώσει και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Mm-hmm. Και λέει, παιδιά, εφόσον εγώ δεν το απόλαυσα αυτό το κομμάτι, για ποιο λόγο να το πληρώσω τώρα, δύο χρόνια μετά, αφού δεν μου το δίνατε. Και τον κάνανε μανούρα να επιμένει να το πληρώσει. Και ήρθε στον εμπορικό σύλλογο να πει το παράπονο του άνθρωπο και. Το συζητήσαμε. Η αλήθεια είναι ο αγώνας σας θα είναι ατέλειωτος σχετικά με όλα αυτά, με τις ασφαλιστικές εισφορές και την ιατροφαρμακευτική. Ένα απίστευτο. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνουν κατ' εμέ. Δηλαδή, είναι. Πώς να το πω, είναι άδικο να λειτουργούν. Ας πούμε, στο ΤΕΒΕ που ήμουν εγώ, που λειτουργούσε ένα συνταξιούχος για κάθε 7 εργαζόμενους. Ήταν μια υγιέστατη αναλογία εισφορών προς σύνταξη κτλ. Να λειτουργεί κανονικά. Μετά τη συνένωση με το ΤΣΑ και με το ΤΑΕ, των οδηγών και των άλλων των εμπόρων, η αναλογία αυτή έπεσε στο 3-1. Δηλαδή, 3 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο. Στο 2,6 νομίζω είναι το όριο, από εκεί μετά δεν λειτουργεί το σύστημα. Είναι. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι η διαχείριση είναι κακή. Και όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό που είπατε, κατά πόσο η Ελλάδα, η χώρα και γενικότερα η πολιτική υποσκήτη είναι φιλική προς τους επιχειρηματίες. Γενικώς υπάρχει μια λογική. Οποία... Και ότι όσος κόσμος απολύεται από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι το δημόσιο. Όχι. Προς επιχειρηματίες είναι. Όχι τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Εννοούμε προς τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους. Ναι, για αυτούς μιλάμε τώρα. Το επανέλαβε και προηγουμένως, το είπε και προηγουμένως ο κύριος Παυλίδης και για μια δεκαετία περίπου ήταν και το μότο των δύο κυβερνητικών κομμάτων, η ραχοκουαλιά της Ελλάδος κτλ. Mm-hmm. Στους μικρομεσαίους πάντα τους είχαν για να τους χρησιμοποιούν.
Και άμα δούμε τα στοιχεία. Και πιο πολύ αυτοαπασχολούμενοι είναι πλέον. Ναι, 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 συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοαπασχολούμενοι που απασχολούν σε επιχειρήσεις στους 2 με 3 εργαζόμενους. Και αυτά τα νούμερα εδώ πέρα εκτινάχθηκαν τη δεκαετία του 80 και του 90. Είναι ένα στρώμα δηλαδή που το εφάνισε το σύστημα το ίδιο γιατί το είχε ανάγκη για να διευρύνει και να ανοίξει την αγορά. Και σήμερα δεν το έχει πλέον ανάγκη και θα το εξαφανίσει. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει αυτό το στρώμα, θα χαθεί. Και θα χαθεί αμαχητή. Εμείς αυτό, γι' αυτό τους καλούμε ότι πρέπει να συμμαχήσουν μαζί με τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω τι να πω. Στη σημερινή κουβέντα που είχαμε εκεί, διαπίστωσε ότι ήταν τελειωμένο το θέμα. Οι 7 Κυριακές είναι τελειωμένο θέμα. Τέλος. Δεν το συζητάμε. Γιατί κοιτώντας την ψηφοφορία στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο, ήταν 200 και θα πάει στο 200 και με το 200 περνάει. Από πού είναι 200, 155 είναι στην Βουλή. Εμάς έτσι μας είπε, για 200 μέχρι 250. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει ο Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα φανεί στην ψηφοφορία. Μέχρι τότε όμως είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό εδώ πέρα είναι που λέμε όμως και εμείς εδώ πέρα οι εμπόροι υπάλληλοι. Είναι πιο. Γιατί δεν παίρνετε καθαρή στάση, όχι καμία Κυριακή, γιατί 7 Κυριακή. Από ό,τι λέει το κλίμα όμως. Ποιο είναι το κλίμα. Εγώ λέω ότι. Η προσωπική μου. Εγώ ξαφνικά αυτό μου ήρθε το δεδομένο το 7. Δεν διάβασα. Δεν το λέω επί του προσωπικού. Καταλαβαίνετε τώρα. Και μια κοινή γραμμή έτσι δεν είναι. Πόσα μέλη είσαι στον εμπορικό σου λογαριασμό. Αυτά που έχουν 1500. Γιατί τώρα το σκεφτούμε, μια και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή 1500 μέλη, να πούμε 1500 γιατί παραπάνω είμαστε. Εμείς τώρα να μην πώς είστε. Εσείς πρέπει να τα βγαίνετε πολύ καλά που σας ρώτησα. Αυτό βέβαια είναι καλό για εσάς, αλλά από την άλλη δείχνει και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Η καθημερινότητα, πόσο δύσκολη είναι. Η συσπήρωση των εργαζομένων την καθορίζουν οι συνθήκες. Όσο πιο ζόρικα είναι για τους εργαζόμενους, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η συλλογικότητά τους. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι πού πάει και μέχρι πόσο αντέχει. Τι πρόβλημα υπάρχει και τι γίνεται. Αλλά για σκεφτείτε τώρα ένα ενίο μέτωπο σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, εγώ σας λέω. Με τη δυναμική που μπορούν να δημιουργήσουν έθε και έθε εμποροϋπάλληλοι και μικροί επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με μια δυναμική κινητοποίηση των 5-6.000 ανθρώπων. Δεν θα μπορούσε να έχει μια δυναμική και αλλιώς να μετρήσουν, και που δεν είναι 250, 155 είναι και το πάνε τσίμα-τσίμα για αυτό εδώ πέρα το νομοσχέδιο. Να μετρήσει και τι αντίκτυπο θα αφήσει. Θα μπορούσε, είναι η αλήθεια, γιατί και η Θεσσαλονίκη είναι μπορέσαμε... μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με την πιο γιατί μεγάλη αγορά. Γιατί όλοι το ξέρουμε εδώ πέρα μέσα ότι το θέμα δεν είναι να δουλέψει ούτε το μαγαζί του κύριου Παυλίδη, ούτε κανένα τέτοιο είδους μαγάζι. Είναι να δουλέψει τα 3 μεγάλα εμπορικά και το 4ο που ετοιμάζουν. Το Σάββατο, ακριβώς. Και τα μεγάλα στην Πειλαία. Αυτό είναι να δουλέψει. Αυτά που δουλεύουν και στην Ευρώπη που είπαμε ξανά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι βλαβερά για τη μικρομεσαία επιχείρηση και δεν την χάνουν τις απαραίτητες φροντίδες από το κράτος. Παραδείγματος χάρη το παρεμπόριο. Το οποίο είναι ένα μεγάλο χάσιμο του τζίρου μας γιατί. Δεν μας προστατεύει η πολιτεία σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν επιχειρήσεις. Παζάρια. Ναι. Τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Και θα έλεγα και με την ευλογία κάποιων αρχών. Απλά και αυτούς τους ανθρώπους τους που αποφασίζουν να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση, αφού είναι απολυμμένοι πολλοί είτε από το δημόσιο τομέα είτε από τον ιδιωτικό τομέα και ο καθένας κοιτάει πώς θα φτιάξει τη ζωή του και προσπαθεί να στήσει κάτι μικρό ακόμη και τώρα μέσα στην κρίση που είπαμε, ούτε αυτοί. Δηλαδή δεν υπάρχουν κίνητρα και για αυτούς. Όχι, υπάρχουν και εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε. Ίσως κάποιες μειωμένες εισφορές στο ΤΕΒΕ για ένα διάστημα, επειδή είναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πρέπει να προσέχουμε λίγο τις παγίδες. Γιατί αυτό εδώ πέρα που λέτε έχει εφαρμοστεί, αν όχι τα τελευταία 10 χρόνια, μην είναι και παραπάνω, ας πούμε την τελευταία δεκαετία. Με προγράμματα μέσω του ΑΕΔ για κίνητρα σε ανέργο, για δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Ναι. Και όταν σε βάζει, και ακόμα και σήμερα που καλύπτει τα ασφαλιστικά, τις ασφαλιστικές εισφορές. Και σε βάζει όμως τέτοιο ότι για 5 χρόνια πρέπει να λειτουργήσει την επιχείρησή σου. Και να μην κάνεις απολύσεις. Και να μην κάνεις το ένα και να μην κάνεις το άλλο. Έχουν ρωτήσει αν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Και είναι μια παγίδα πολλοί κόσμος και συνάδελφοί μας από την εμποροϋπάλληλοι που μείνανε άνεργοι, πήγανε και ανοίξανε μαγαζιά και στο δεύτερο τρίτο χρόνο λέγανε άμα τώρα την πάτησα, το μαγαζί δεν δουλεύει, δεν μπορώ να το κλείσω. Και άμα το κλείσω, θα πρέπει να γυρίσει δηλαδή, και τα λεφτά από την άλλη πλευρά. Ο υπάλληλος έγινε επιχειρηματίας και δεν μπορεί να συντηρήσει και τους υπαλλήλους. Αυτό είναι. Και τότε όταν τα καταγγέλαμε αυτά τα προγράμματα, τα καταγγέλαμε σε αυτή τη λογική. Γιατί διωγγώνουν τον όγκο της αγοράς ακριβώς για να ανοίξουν το δρόμο στις μεγάλες εταιρείες. Και για να μειωθεί λίγο το ποσοστό ανεργίας, για να μην μας τρομάζει όλους καθημερινά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στο ζωντανό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης.
στις 3, που όπως είπαμε προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας οι εργαζόμενοι να διατηρούμε το κανάλι. Το είδατε βέβαια, έτσι οι συνθήκες είναι όπως ήταν και κάποτε που τα λέγαμε και από τις εκπομπές, έτσι δεν είναι. Είμαστε εδώ λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας, κύριε Σαμπούκη. Ευχαριστούμε και εσείς, κύριε Παυλίδη, και θα πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνατε να συμμετέχουμε σε αυτήν την... Ευχαριστούμε γιατί πάντα ήμασταν κοντά σας, έτσι δεν είναι. Θα πω κατά κάποιον τρόπο πειρατική εκπομπή, η οποία μου θυμίζει τα νιάτα μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, απλά πλέον... Ναι, και το ανοίξαν πειρατική είναι η άλλη εκπομπή. Οι θεματικές εκπομπές τώρα δεν μας πιέζει και ο χρόνος και η ροή έτσι, τόσο του προγράμματος, επομένως είμαστε και εμείς πιο ελεύθεροι. Αλλά είμαστε δίπλα σας όπως πάντα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν μαζί μας. Όπως είπαμε, παρακολουθήσατε ζωντανά την θεματική εκπομπή σήμερα για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο για το άνοιγμα τις Κυριακές και τι πάει να γίνει, καθώς το νομοσχέδιο παίρνει για μία ακόμη φορά το δρόμο του προς τη Βουλή. Και σε λίγα λεπτά το βραδινό δελτίο ειδήσεων με την Όλγα Ψαρίδου. Δείτε το όπως το βλέπουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει μία αποστολή. Να μας δείξει το δρόμο για τη συλλογική προσπάθεια. Να μας κάνει να κλάψουμε. Να γελάσουμε. Να προβληματιστούμε. Να μάθουμε για τον κόσμο μακριά μας και τον κόσμο δίπλα μας. Πιστεύουμε ότι όσοι είναι αρκετά τρελοί ώστε να νομίζουν πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι τελικά εκείνοι που τα αλλάζουν και γράφουν ιστορία. Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.